κάτι γύρω που δεν τα μου φέρει. Ξέρω πως μ' αγαπάς το δίκτυ παρατάς τον έρωτα να σε τον αϊποφέρει. Αμέ! Μη με τρυπάς σαν το τριάντα φιλό, δεν σε αφήνω, μη ψάς φιλό να φιλό. Δεν θέλω να αρχίσεις, πες παράπονο, πες μου τι θες και πάψε να κλαις. Πες μου τι θες και πάψε να κλαις. Γύρισε σαν άι, τώρα ταυτή θα είναι κλειστή. Μη γύρισε σαν άι, στο λέω γιατί έχω πια πληγωθεί. Μη γύρισε σαν άι, θα μένω καρδί, δική μου καρδιά. Μη γύρισε σαν άι, στο λέω γιατί είναι πλέον αργά. Άντε. Άντε, τα βρήκαμε μαλάκι. Live stage, αλλά δεν έχει. Τι γίνεται, ρε, μα κλείσαν όλες οι ομάδες. Κάνω εδώ κοινοποιήσεις τέτοια. Τι κρύβεσαι, ρε μαλάκα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε, τα λες που. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη. Πια, έχουμε και δύο κάμερες. Είμαστε, ναι, πολύ... είμαστε εδώ για εσάς. Έκτακτα live, έτσι, πειρατικά live. Τρελό. Χωρίς προετοιμασίες, χωρίς τίποτε. Τρελό. Βρεθήκαμε κατευθείαν εκεί για τον κόσμο. Ήτανε raw που λένε. Απλά. Σκληρό. Καλτ. Για μια ζωή. Κάτσε να μπούμε εδώ να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Εδώ πέρα τώρα τι... Δεν μου ξεκινάει το ξύνι. Πάμε μια εισαγωγή. Αυτό που έχει δύο κάμερες. 33 τα χρόνια του Χριστού. Την ηλικία μας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ιησούς Χριστός. Μιλάει και όλα τα κακά σκορπά. Είναι μόνο τα μποτάκια. Μόνο τα μποτάκια εδώ κάνουμε. Τι έγινε, τον τύφηκες Ρόμποκοπ, τι από την εντατική τόσκαση. Ναι. Από την εντατική τόσκαση. Έχω έρθει από το νοσοκομείο τρελός και μη ρωτάτε για τίποτα, όλα καλά. Για πες μας λίγο τα νέα σου εδώ, παιδιά. Μοσκοτέλης, νέα... ξέρετε, εμφανίζεται Sky Meety. Τα νέα είναι πολύ ωραία. Ναι, πες. Διπλοθεσίτη μου. Όχι, διπλοθεσίτη δεν είναι. Δουλεύουμε σε μια όμορφη. Τα chat, εδώ μπορούμε να δούμε τα chat. Τα chat, να δούμε το chat. Πώς θα κάνω εδώ comments. Να δούμε λίγο. Τι γίνεται εδώ. Τα ξέρω, τα ξέχασα. Λέει. Δεν μου αρέσει το ξεκίνημα. Λέει, πάμε μια εισαγωγή. Καλησπέρα, Λεβέντες. Είναι ένα Τουρκοπάρκο. Καλησπέρα, Λεβέντες από τα Ράντα Ιταλίας. Ωραίο. Μαγαλή Μπεκροτέλη, ο Γκρέγορη Λαχανάς. Την τιμάρα θα σου λέω. Μοσκοτέλη, να πα πίνα, ναι. Για πε μα σήμερα, τι έγινε, μαλακά. Έχει πάρει. Έγινε κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, όσοι το είδα, το είδα. Τι είδα, πε να ξέρουμε, διαφήμιση δουλειά. Βρήκαμε, ρε μπρο, εκεί πέρα το Σπίνα. Μου λέω, Σπίνα ήταν. Μιλήσαμε εκεί πέρα 5-10 λεπτά. Ναι. Είπαμε και τα δικά μα και κάναμε ένα show. Και εσύ τι έγινε, έγινε τώρα. Όχι, τζογαδόρο ήμουν πάντα. Αλλά εντάξει, τώρα. Συμφεροντολόγο, το φίλο εδώ πέρα σε παρακαλάμε να κάνει live. Σε λέω άλλο εκεί. Καλησπέρα σε εξαδέρφια του Μοσχοτέλη εδώ, κύριε Νίκο. Καλησπέρα, αδέρφια Ζαφριά Βασίλη. Εδώ πέρα πολύ κάμερα δεν μ' αρέσει. Θέλω μόνο μία. Θέλω μόνο. Γιατί? Θέλω μόνο να σε βλέπουν εκεί. Έχουν καιρό να σε δουν, να σε δουν διπλό Μοσχοτέλη. Έρχομαι να σε πρίξω Μόσχο. Έχουμε να αρχίσουμε και λίγο τα αυτά μα. Εντάξει, θέλουμε και λίγο να λάβουμε και κανένα εδώ πέρα εργαλείο. Εντάξει. Τι αρχίζει, τι με συμφωνικά μιλάς. Όχι, θέλουμε λίγο να λίγο. Είμαστε κομπλέ. Χαλαρά. Έτσι, απαλά. Έλα στην υγειά μας τώρα. Ναι, άρα, έτσι. Oh. Δεν πίνουμε καθόλου αλκοόλ, απαγορεύεται. Εσύ κάνει να πεις τώρα εδώ στην κατάσταση που είσαι, μαλάκα, τι είναι εδώ μετά. Ίσα, κάτσε μην το κουράσεις. Αυτά τι είναι τα μικρόφωνα, έχουμε, να, και μικρόφωνα έχουμε εδώ για μιλά. Να κάνουμε συνέντευξη, ναι, γεια σας, τι κάνετε, αγαπητοί μου, μάθος, έτσι, τι κάνετε. Ναι. Μας φυγούν τα... Μίτσο, δες σε συμβόλο, θα σου κλέψει ο Σπίνας. Ποιο είναι, για δεν βάλε, Περικλή, έχουμε εδώ Περικλή Moderator εδώ πέρα, Περικλή Ρησός, μας κανονίζει τα μπιπλίκια. Ψάξε λίγο ρε μαλακά εκεί, Σπίνα, τέτοια, τι έγινε σήμερα, για πες μας. Τίποτα ρε, μην αγχώνες. Τι μην αγχώνες, πες να ξέρουμε. Κάμε εκεί πέρα δουλειά, τι, μόνο μας, να δούμε δουλειά. Γιατί με μένα τι δουλειά κάνεις ρε μαλακά, πάμε να σε κάνουμε μια... Να κάνουμε μπίρνα και με άλλους, θα σε χώσω και εγώ. Άρα με χώσεις κόλλας, ναι. Πήγαινε πρώτα εσύ. Και εγώ, άσε με εμένα. Μην αγχώνεσαι. Εσύ, όταν ξεκινάς κάτι, θα κάνουμε, θα κάνουμε χειρότερα από μένα. Πάντως, πολύ καυτό. Σαν την εισαγωγή της. Πολύ καυτό νερό έχεις και τα ποδάρια είναι καυτό σαν εμένα. Κάηκαν, ρε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουν μπει και έχουν μπει σε αυτό το σπίτι. Ναι. Και εγώ το παραδέχομαι και λέω την αλήθεια. Ναι, τα πόδια μου βρωμάρισαν να σβώ. Αλλά εντάξει, το
Και κάνω μπάνιο κάθε μέρα συνέχεια, κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο κάνω μπάνιο και πάντα βρωμάνε τα ποδάρια. Είναι, όχι, είναι καθαρό ο Σκοτρή. Μυρίζει μανούλα. Αλλά τα άκρα του. Μπαίνει του αστραγάλου, είναι πεντακάθαρο. Αλλά τα άκρα, άκρα του. Τα άκρα του, πε, μύρισε. Άλλο αυτά τα άκρα, εντάξει. Τα άκρα δεν είναι. Τα άκρα, τα κάτω άκρα. Εντάξει. Άμα δεν σε ανοίξει και αυτό. Ναι, ναι. Έριξε και ένα κλανίδι. Όχι, το κλανίδι ήταν και το καλοκαίρι. Ήταν μάλλον επειδή ήμουν στο Χόντα μέχρι να έρθουν από το Περιφερειακό. Έκανε και τα πουρα ανοιχτά και όλα έβρεχε, τα έχει κρύωσει. Μόσχο να κάνουμε μια μπίζνα κομπολόγια για κουλού, λέει. Μη, μη, μη. Θα κάνουμε λοιπόν, κομπολόγια για. Πε μα λίγο τα νέα σου, έτσι να κάνουμε μια εισαγωγή. Πες μας λίγο τα νέα μα, δόξα τω Θεώ, πάνε πολύ καλά. Είμαστε στον ΟΣΕ, είμαστε δημοσιοπάλληλοι στα αρχίδια μα. Σταθμάρχη είσαι, τι είσαι. Όχι, πεζοφύλακα. Ναι. Μια χαρά περνάμε. Να σε φτιάξω λίγο. Τώρα πάνε ωραία, ρόδινα. Έχουμε πολύ καλή δουλειά με 4 παιδιά, κάπα. Όλα πάνε ρολόι. Όλοι οι υπόλοιποι να πάτε να γαμηθείτε που λέτε λόγια διάφορα. Τι λένε πάλι, ρε μάνα. Πάλι λένε... ο κόσμος σε αγαπάει, σε λατρεύει. Καιρό είχε να σε δει, σε βγάζουμε λένε, εδώ και εσύ τους κράζεις. Λένε μαλακίες ότι εγώ δεν κάνω τίποτα και αυτό που κάνεις είναι άσε ρε φίλε. Εγώ αυτό που κάνω είναι δικιά μου δουλειά. Τώρα εγώ το τι κάνω, ο καθένας έχει τη δικά του ψυχολογία. Γιατί δεν κοιτάμε την κάμερα και κοιτάμε εκεί κάτω τώρα, είμαστε έτσι. Έτσι, ξέρω, γιατί κοίτα εκεί την κάμερα, την κάμερα. Είμαστε μπρο, είμαστε πολύ σιλοβερινικό γιο. Να έτσι. Λοιπόν, κοίτα την κάμερα, άνα μπράβο, έτσι πώς κάνει ο ραπτόνος στη Μαρμίτα που είναι το μονοκάμερο και μετά μπαίνουν, έτσι. Εμείς δεν έχουμε καλεσμένους, είμαστε παρουσιαστές καλεσμένοι όλοι μαζί. Ναι, να δώσεις και γυρίσματα που λένε. Στο τέλος, οι παρουσιαστές είστε εσείς. Γιατί είμαστε μια εκπομπή λαϊκής βάσης. Πες να δώσουμε και χαιρετήματα στους γονείς και σε όλους που μας κοιτάνε, σόι και τα λοιπά. Σόι αυτά, ναι. Αλλά... Μετά σας παρακαλώ, είμαστε κύριοι, εντάξει, λίγο ποτό πίνουμε. Αλλά... Ξέρουμε, ξέρετε, εμένα τον αγαπάω. Μην λέτε μετά να πέσει η εκπομπή και αυτά. Πες λίγο. Ναι. Πραγματικά που βλέπετε, είμαστε σε ελεγμένο χώρο. Είμαστε 4 ντουμπάρια. Ό,τι και να γίνει. Παππού, παππού. Πού θα πας. Δεν θα σκάσει μύτη κανένα σε Μοσχοτελή νούμερο 2. Πάω στο ρεβάλι μου συνέσα, όχι, δεν χρόνο είναι. Ναι. Κυρίλε. Γεια δες, κοξάλ μπαμπά. Ο κοξάλ μπαμπά της... Αλκοολική κουράδα είσαι, λέω. Η Τίνα Ουέστ. Έκλασες, λέει, όχι τώρα, ρε μπρο. Το είδαμε έτσι για το καλωσόρισμα. Έκανα πριτς. Λίγο μύρισε τον τόπο έτσι. Λοιπόν, σε βλέπω διαφορετικό Μοσχοτέλη. Ξενέρωτος Μοσχοτέλης, είσαι κάπως διαφορετικός έτσι. Έτσι πιο ήρεμος, γιατί εντάξει, επειδή αλλάζει η εποχή, αλλάζει και η ηλικία. Ξαφνικά άλλαξε η ηλικία σε δύο μήνες μέσα. Ρε φίλε, πιάνουμε τα 30. Μετά τη δουλειά είσαι νέος. Όχι ρε φίλε, αφού πιάνουμε τα 30. Πιάνουμε τα 30 και είμαστε... Ου, πιάνουμε τα 30. Τι, πόσο άλλο, δηλαδή... Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ. Είμαστε 30 χρόνια, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε, για πες. Τι άλλο να κάνουμε, αρκετές παλαγές. Κοίταξε, ο άντρας είναι ένα μεγάλο παιδί. Απλά όσο μεγαλώνει, ακριβένουν τα παιχνίδια του. Ρε αγόρι μου, εγώ θέλω... Μπήκαμε σε έναν δρόμο, τώρα βρήκαμε αντιέξοδο από την άσφαλτο στο χωματόδρομο. Μπήκαμε τώρα, άστα. Εγώ τώρα, γουστάρω έτσι να κάνουμε βολτίτσες, να βγάζουμε φραγκάκια κάθε μήνα χαλαρά και θα να πάμε να γαμηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Φραγκάκια, σε βλέπω πολύ απλά. Χαλαρά, έτσι, χαλαρά. Χαλαρά, ναι. Χαλαρά. Παίρνεις ένα κάπα το μήνα και μετά θα είσαι κυρίλε. Πλίτς. Τι άλλο θες. Το κάπα τι είναι όλο το κάπα. Το κάπα είναι... Το κάπα είναι χιλιάρικο, ρε. Χιλιάρικο, έτσι. Πέρα χιλιάρικο γίνεις στο χωριό, είσαι εντάξει άρχοντας να πούμε. Έχεις και τον ποστάρι σου. Η δουλειά σου είναι δίπλα. Δεν κάνω τίποτα. Δεν είναι τέτοια. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Αμά να γαμηθούν ούτε παξί, έχω βάλει τίποτα. Αμά να γαμηθούν ούτε τίποτα. Τώρα για... θυμίστε μου λίγο τι έχει γίνει με το Σπύρο τώρα, ήρθε τελικά Θεσσαλονίκη. Παπάκι. Γιατί κάτι με έστειλε ο αυτός, να δώσετε μηνύματα, με έστειλε ο... γιατί ήμουν έξω, με έστειλε μήνυμα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος λέει θα έρθω εδώ στο σπίτι σου, δεν πειράζει, θα έρθω εδώ λέει, δεν πειράζει. Πώς. Πάρε με λέει, με στέλνει μήνυμα την Παρασκευή, πότε ήτανε. Πάρε με λέει να συνεννοηθούμε για τη Δευτέρα, να τον πάρω εγώ κιόλας, για να έρθει την Ταμπατζηλίκη στο σπίτι, σε μένα να μείνει. Έλα, τέλει πριλωτάρο, λέει να προσγειωθώ στο κούτελο. Ο δικός ο φίλος, ο Γιάννης, ο Κόλιας είναι. Μην πεις ποιος είναι. Α, ο... Μην πεις. Τάκης. Λοιπόν, Τάκη. Ο Σπύρος τι έγινε τώρα, είναι εδώ. Γιατί είπε κάποιος είναι στο Εσκομπάρ, τι έγινε. Εσκομπάρ είναι, μπράβο. Βγήκε Εσκομπάρ εκεί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Δυστυχώς, να ξέρετε, κρίμα το κορίτσι που βγήκε μαζί του φωτογραφίες. Μπράβο, να ξέρετε.
Εντάξει. Κρίμα το κορίτσι που βγήκε φωτογραφίες. Εσύ. Μόνο αυτό έχω να πω. Ο Τάκης. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ έχω να πω στα κορίτσια που κυκλοφορούν ελεύθερα, εκεί πέρα δεν ξέρω, my time, Escobar, στον δρόμο, σε μπιτσόβαρα που θα πάει, μην βγείτε φωτογραφίες με το Σπύρο. Μόνο αυτό έχω να πω. Τώρα, άμα θέλετε εσείς να βγείτε, δεν πειράζει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε κανένα πουρο. Άσε, δεν θέλω, κάνε εσύ μετά. Έλα, γιατί, τι θα καπνίσεις και να είσαι εκεί. Έλα εδώ τώρα. Έλα, κάπνισε εδώ το πουρο. Δεν πειράζει. Παλιο μαλάκα. Τι πουρο. Δημήτρης Αγαπούλη. Δεν πειράζει. Βγήκαν εκεί. Ο Σπύρος είναι με κοπέλα στο Σκομπάρ στην Καρακάση. Έκανε με σαμα. Καλά κάνει. Εντάξει. Κρίμα τα κορίτσια πάντως θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα λέω. Αυτό θα πηγαίνει μετά σε άλλα μέρη και να λέει δέστε μια κόμενα που είχα. Εγώ το λέω γιατί εγώ αυτά τα λέω επώνυμα. Γιατί είναι αληθείες αυτά. Βάλε, έχει ένα τέτοιο. Να φύγουμε όλοι, παιδιά, είναι πολύ σκηνό. Ναι, μην αγχώνεστε, εδώ είμαστε. Ου, κάνεις. Ου, καριολάκια, δώσετε. Ου. Τώρα στα πει, μπρα. Δεν έχουμε για τέτοιο. Δεν πειράζει, είναι Escobar, όσο πιο ανατολικά γίνεται, από εδώ δυτικά να μην είναι μόνο. Εσύ δεν θα έρθει, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Ποιος, εδώ είναι ρε, εδώ, αφού για να είδε, εδώ θα είναι. Αρχίδι. Ένας άφαλος είναι όλος ο Λουκουμάς. Βρε, άσε, είναι, το παιδί είναι μια χαρά. Εγώ λέω, εγώ το είπα μόνο. Μη βγαίνετε τα κορίτσια φωτογραφίες με το Σπύρο. Δεν ξέρετε τι λέει μετά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Γιατί όλοι μας έχουμε αδερφές, ξαδέρφες, τέτοια. Κάποιοι άνθρωποι, μπορώ να το πω αυτό, τι να σε πω άλλο. Εντάξει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε. Όταν κλάνουμε, κλάνουμε. Λέω εγώ, τα κορίτσια μην βγαίνετε φωτογραφίες με το Σπύρο. Μόνο αυτό. Και ας το δει και ας παρεξηγηθεί. Γιατί ξέρω τι γίνεται. Έχω πιει και 2-3 ποτά, έχω πάει και για ένα μπάνιο με το Σπύρο. Γιατί τα νεύρα μου τώρα είναι τελευταία, είναι τεντωμένα. Γιατί βλέπω περίεργες συμπεριφορές από πολλούς. Τώρα έχουμε το Μοσχοτέλ εδώ, δεν θέλω να πω. Τι? Αλλά εντάξει. Εντάξει. Φούρναρης. Όχι εσύ, δεν έκανες τίποτα εσύ. Άλλο, ούτε στη παράνοια, ούτε με το λαό μιλάω. Άστο τώρα μιλάει. Τι με παίρνεις, μαλάκα, κλείσει. Εγώ δεν σε έχω κάνει τίποτα. Άμα σε έχω κάνει κάτι, να με πεις. Σε έχω κάνει κάτι, να με πεις. Λοιπόν. Σε έχω κάνει κάτι. Γράψε γραμμή όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο στο σταθερό. Δεν μπορώ να πάρω τέτοιο. Γιατί τώρα σαν να παίρνει ο Σπύρος. Όποιος θέλει, ας τις κάμερες εδώ τώρα. Όποιος θέλει ή βγαίνει στο StreamYard ή με παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό 231-066-2297. Δεν μπορώ να το βγάλω με κινητά και με Messenger ή με Viber. Αφού έχουμε πλατφόρμα το Facebook που μας βγάζει από το StreamYard. Πώς θα βάλω και Skype και Messenger και Facebook. Και δεν ξέρω εγώ τι. Θα το διαβάσω κανένα μήνυμα. Μην το κανάλι. Κάνα το ξηροκάρπι δεν παίζεται με το whisky, λέει. Σε έγραξε που κρύφτηκες. Δεν πειράζει. Όλοι με κράζουν. Όλοι με κράζουν γιατί τελευταία. Όχι, τελευταία γιατί. Δεν γουστάρω. Έλα εδώ ρε μαλάκα να καπνίσεις τώρα. Δεν γουστάρω τα. Εγώ σε έχω κάνει κάτι. Διάφορα. Πες μου λίγο, σε έχω κάνει κάτι. Χθες πάλι μαρμίτα δεν ήμουν, πάλι ο Φούρναρης. Όταν είμαι μαρμίτα, χαλάω την εκπομπή. Όταν δεν είμαι, πάλι τη χαλάω την εκπομπή. Για καταλάβετε τι. Δεν κατάλαβα τώρα τι. Μιλάνε. Εγώ ναι. Τι σε έχω κάνει. Εσύ τίποτε δεν με έκανες, ούτε τα παιδιά εδώ, ρε φίλε. Εγώ για τον κόσμο. Όπως λέει εδώ ο φίλος μας, ο ποιημένας, ο Τριαντάφυλλος, που μπορεί να είναι λίγο πονηρός σαν εμάς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί που δεν είναι στο σύστημα και τους ξέρασε το σύστημα, αλλά ο λαός βλέπει και όλα είναι καταγεγραμμένα, όπως έλεγε, ο λαός βλέπει, γιατί εμείς είμαστε απλοί παιδιά του λαού και δεν πατάμε σε άλλους, ούτε λέμε για άλλους πίσω ψέματα, μπρος πίσω και να κατακρίνουμε. Ο λαός τα βλέπει αυτά, βλέπει ποιοι είναι οι γνήσιοι. Εμείς θα στηριχτούμε στα δικά μας πόδια. Βοηθηθήκαμε από πολλούς, βοηθήσαμε και παραπάνω από όσο βοηθηθήκαμε. Έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει κιόλας. Και πάλι θα βοηθήσουμε. Αλλά για να πω μια ιστορία, γιατί ήρθε ένας στο φούρνο, ένας πολιτής πρώτης ύλης αρτοπίας, κάνει που με ήξερε σαν περσόνα φούρναρη. Και ήρθε και να συνεργαστούμε. Σε μια εταιρεία που δούλευα και τη δούλευα και πιο παλιά και ήρθε πάλι σαν πολιτής. Ήταν οδηγός, τέλος πάντων έγινε πολιτής. Με ήξερε από τις εκπομπές και χιλιαδιό και με γνώρισε και σαν Δημήτρης.
Με λέει, φίλε, θα σε πω ένα πράγμα. Και αυτό θα το πω όταν χρειαστεί. Αλλά θα το πω για να το μάθει και ο κόσμος. Να το πω τώρα να είμαστε εμείς και εμείς. Θα σε πω ένα πράγμα. Έχω ένα φίλο ηθοποιό που ξεκινάει τώρα. Δεν ήταν κάτι, μικρός. Ούτε όνομα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μια τρύπα του ζωντανού. Τι τέτοιο. Αλλά το παιδί προσπαθεί. Είναι στα πρώτα του βήματα. Ο μεγάλος λέει αυτός που έχει και το θίασο, που είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, είναι τα και πρωταγωνιστής, ναι, φτασμένος, και όταν λέω πρόσεχε, δεν θα βάλω μόνο αυτό το όνομα τώρα, γενικά το λέω, για να μην το συνδυάσετε με Ραπτόπουλο μόνο, ναι. Γενικά το λέω, ο φτασμένος που το ξέρουν όλοι, διαφήμιση με οικογένεια, με παιδιά, δεν έχει να αποδείξει τίποτε με τόσα χρόνια καριέρας. Στο ρόλο που σε έδωσε στο μικρό ρολάκι, είχε μία τάκα που έτυχε, την έπαιξε τόσο καλά που έκλεβε στην παράσταση και σε χειροκροτούσε όλο το θέατρο. Κατάλαβες, σε χειροκροτούσε όλο το θέατρο. Και έλεγε πραγματικά κυριολεκτικά και μεταφορικά σε έκλεβε στην παράσταση. Και ήταν η κορυφαία σκηνή όλου του έργου. Και σου την κόβουν αυτήνα. Αν δεν θα καταλάβουν. Και σου την κόβουν αυτήνα. Γιατί άραγε. Γιατί είσαστε βόδια. Γιατί άραγε. Ο κόσμος βλέπει και εγώ. Θα βοηθάω πάλι, αλλά θα πολεμάω με τις δικές μου πέτρες και σφεντώνες. Δεν θα με πάρετε και την πέτρα από τη σφεντώνα. Πολεμήστε εσείς με μυδράλια, με μπαζούκας, με στούκας, με μούκας, με δεν ξέρω εγώ τι, με αερόπλανα. Με λαϊκής, Δημήτρη. Άσο τώρα, τι λέει. Πολεμήστε εσείς, κάντε. Εγώ δεν ξεκουράζω, εγώ... Δεν τα παράτησα. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω. Δουλεύω, εννοώ, στο θέμα του stream. Ψάχνω, κάνω στρατηγική. Το λέω στα ίσα. Κάνω στρατηγική. Όχι να βλάψω κανένα για μένα. Τώρα είναι σαν να είμαι ψαράς. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει θάλασσα. Βλέπω είναι σκοτεινή καιρή, φουρτουνιασμένη. Όταν θα έρθει ο καιρός, θα σαλπάρουμε. Και άμα σαλπάρουμε. Θα πει και ο Ιωσήφ, τώρα μας χαλά στην εκπομπή. Και άμα σαλπάρουμε, μετά δεν μας σταματάει τίποτα. Ναι, για μας σαλπάρουμε. Ή να μην ξεκινήσουμε. Τέλος. Δεν τα παράτησα, γιατί βλέπω και το φίλο μου εδώ τον Αλέξανδρο τον Στεριούλη, να είναι καλά, καλή του ώρα. Δεν τα παράτησα, αλλά βλέπω ρε φίλε, δεν σε θέλει τύχη. Τώρα είναι δοκάρι και έξω, δοκάρι και έξω. Όταν θα πάει δοκάρι και μέσα και θα γυρίσει, εδώ είμαστε εμείς. Εμείς δουλεύουμε το σύνορα. Μαζεύουμε, 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 σαν τα μυρμήγκια. Όταν θα χρειαστεί, θα τα βγάλουμε όλα στον κόσμο, γιατί εδώ δεν κρύβουμε τίποτε. Μετά θα είναι αλλά πισόπλατα από εδώ, από εκεί και μετά λέτε κάνετε παράπονα. Ναι ρε φίλε, θα κάνω παράπονα ρε φίλε. Θα κάνω παράπονα, ναι. Γιατί άμα είμαστε 15 τραγουδιάρες, 15 τραγουδιάρες στα μπουζούκια και η κορυφαία τραγουδιάρα, λογικό. Η κορυφαία τραγουδιάρα που την πηδάει και όλας ο μαγαζάτορας, στα αρχίδια της, τι την νοιάζει. Την νοιάζει τίποτε. Αυτή το πρόγραμμα της το έχει. Εμείς όμως που είμαστε και καλύτεροι από αυτούς, όταν μας τρώει το δίκιο, τι θα κάνουμε, δεν θα γκρινιάζουμε. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι είναι που τα... Και να βγάλετε, ρε φίλε, και να βγάλετε, σας το λέω τώρα, βγάλετε στη μαρμίτα της Κυριακής. Όχι σε μαρμίτα σπορτ και αυτά δημοσκοπήσεις. Βάλτε ποιος είναι ο πιο αγαπητός και ποιοι είναι. Γιατί εγώ τώρα μιλάω και με βλέπετε από υπολογιστές ή κινητά ή τάμπλετ. Δεν με βλέπετε από την τηλεόραση. Μπορεί να συνδέσετε την τηλεόραση να βάλετε. Αλλά δεν βγαίνω σε τηλεόραση τώρα. You're τώρα one. Είναι ιντερνετικό. Κατάλαβες. Τώρα εγώ εδώ κρατάω ένα πουρο. Δεν κρατάω μια μπανάνα. Γιατί εσείς θα με πείτε τώρα ότι κρατάω μπανάνα τώρα. Τώρα είμαι εγώ και είμαι με 10 από εκεί και με λένε όλοι κρατάς μπανάνα. Και ρωτάω τον άλλο, ρε φίλε, μπανάνα κρατάω τώρα ή πουρο. Όχι, ρε, μπανάνα κρατάς. Λέω, ρε, πλάκα μην κάνεις. Τον άλλο, τι κρατάω, μπανάνα ή πουρο. Και με λέει, όχι, μπανάνα κρατάς. Δημήτρη, μην ευριάζεις, μην ευριάζεις, Δημήτρη, μην ευριάζεις. Δεν βγάλετε εκτός εαυτού. Δημήτρη, πετάξτε τη φλέβα στα τέτοιους. Είναι κάποιοι πρώτοι συμμετοχές στις μαρμίτες. Σταμάτα, ρε. Είναι κάποιοι συμμετοχές στις μαρμίτες. Στα 10 άτομα μα ρωτήσεις, στους 8 είναι αδιάφοροι και στους 2 είναι αδιάφορους και άλλοι 8 δεν τους χωνεύουν. Δηλαδή έχουν 10 στα 10. Μη με τρελαίνετε εμένα τώρα. Δημήτρη, πετάξτε τη φλέβα στο μέτωπό σου. Μη, Δημήτρη, μη. Μη Δημήτρη, σ' αγαπάμε όλοι στην παράνοια. Μη Δημήτρη. Όποιος θέλει, βάλτε και γραμμή. 2-31-0-66-22. Σ' αγαπάμε, Δημήτρη. Μη. Ανάψουμε τα μπούρα της Νίκης, χωρίς να έρθει Νίκη. Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο. Πήγαμε. Καλησπέρα. Μοσχοτέλη. Πού ήταν, πού, τι λέει. Τι γίνεται, Μοσχοτελάκο, όλα καλά.
Για πες μου εσύ, όλα καλά, εσύ. Αλλά καλά. Στη Θάσο, να ξέρετε, εγώ το λέω, στη Θάσο reality θα γίνουμε. Αν γίνει και δεν γίνει, γιατί δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Στη Θάσο θα γίνουμε σκληρό reality. Βέβαια, ο Χατζηνάκος θα τρίβει τα χέρια του. Αλλά φτάνει, εντάξει. Έχει ένα μήνα, δύο μήνες, δεν μιλάω. Εντάξει, αλλά... Άσε, τώρα είναι ο πρωταγωνιστής ο Μοσχοντέλης. Πες, αλλάξε θέμα. Δεν μπορώ, παιδιά, πραγματικά έχω θέμα με την άδεια και τα λοιπά. Πραγματικά, άμα μπορούσε, θα ερχόμουν πραγματικά σε το λέω. Δεν σε κάλεσε κανείς, μπρο. Στα αρχίδια μου δεν σε ρωτήσαμε. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω ότι έλεγα, ρε παιδί μου, να έρθω, αλλά εφόσον δεν γίνεται, εντάξει, στα αρχίδια μας. Δεν πειράζει, είσαι μια κατηγορία μόνο. Θα πάμε στο Κυλκίσιμο. Θα κάνουμε μονοήμερη στο Κυλκίσιμο. Όσοι είναι τριήμεροι. Εμείς για μερίσια είμαστε μικροί ακόμη. Δεν είμαστε για τριήμεροι. Κάτσε λίγο, πες λίγο. Πολύ σοβάρευση σε μαλάκα. Σε σοβάρευση γιατί που είναι μαλάκες. Αφού είναι κολλητό του Μητσοτάκη, ρε μαλάκα. Δεν έχει χώσει Μητσοτάκη για τα καλά. Του Μητσοτάκη δεν άντρα κάνει. Κοιτάω, ποια είναι η κάμερα που τον κάνει. Κάμερα σε εδώ να φέρει σε ελά. Πού είναι η κάμερα που τον κάνει εδώ πέρα. Όχι. Να πούμε κάτι σοβαρά, επειδή εγώ παίρνω το τρένο εκεί στις Μουριές, δεν έχω δει πιο επαγγελματία άνθρωπο και πιο καλό στη δουλειά του από το Στέλιο. Έτσι. Το Στέλιο, όχι το Μοσχοτέλιο, το Στέλιο των Αντωνίου. Είναι ένα συνάδελφο. Για να πει, εγώ ρε μαλάκα είμαι Πεσταζοφίλια και σε Βόδι. Δεν έχω σχέση με τα τρένα, με το πώ θα πα και τι. Είναι αυτό. Παρακαλώ. Ω, ο Νάτος, Ηλίας από το Παρίσι. Έλα. Έλα. Δεν είπα, εντάξει, εδώ, εντάξει. Καλησπέρα από και στο σύγκριο δίπλα σου. Έτσι, τι λέει, ρε, μπρο. Είσαι καλά. Μεγαλώνω και φαρδένω και την πούτσα με... ναι, λέγει. Το γυαλί σου πού είναι, ρε. Τι. Είσαι στον ομονίδη στο φτωχό. Τον πολύ φτωχό. Γιατί, ρε, μαλακά. Αυτός είναι περσόνα, άστον όμως. Εδώ είναι ο Κοξάλ, όχι δεν το λες ο Σολομονίδης, είναι ο Κοξάλ μπαμπά των φτωχών, της Τριανδρίας. Πήρα τηλέφωνο να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχω χάσει επεισόδια να έχουν διώξει για τις μοσχοτελειακές στα Τριανδρία. Ναι, μπράβο, πες το όλα. Και καλά σε κάναν, για πες. Καλά, τώρα αυτό κάνω ότι δεν το άκουσα. Δεν γανιέσαι, για πες. Εσύ, τις τρεις τέσσερις τελευταίες εκπομπές εδώ έχεις και πάρα πολύ καλά σημαντικά, γιατί δεν πιένεις. Δεν πας εσύ επιλογή σου, έχεις δουλειά. Δεν έχουμε μιλήσει για πολύ σοφίλια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Χθες μόνο, μόνο ο φίλος μου, ο Σχιζοδήμος, ο Νίκος, με πήρε τηλέφωνο και με λέει έλα. Αλλά όταν ακούω γύρω-γύρω... Τι να σε πω. Είναι σαν να είσαι σε ένα γάμο του χωριού, ρε φίλε. Κατάλαβες. Ναι, είναι σαν να είσαι... Όχι, είσαι σαν να είσαι σε ένα στο χωριό, έρχεται ο άλλος στο καφενείο και λέει παντρεύουμε τάδε του μηνός. Και λέμε εντάξει. Αλλά όταν βλέπεις, ρε φίλε, ότι μαθαίνεις από εδώ από εκεί, τον άλλο το στέλνει προσκλητήριο. Άλλο στο Μιλητό. Στο Μιλητό, άμα είναι όλοι, είμαστε όλοι καλεσμένοι. Αλλά όταν λέει είστε όλοι καλεσμένοι, αλλά τον άλλο το βλέπεις, το στέλνει προσκλητήριο και σένα, περνάει ένας μήνας, περνάει δύο, μια εβδομάδα πριν το γάμο, δεν σε έχει έρθει ακόμη προσκλητήριο. Τι λες, να πάω ή να μην πάω. Τι λες εσύ. Επειδή εσύ μιλάς με μεταφορές, εσύ με τίποτα, έχεις τραβώς τίποτα και δεν έχω πάρει. Όχι, ρε φίλε. Εχθές μέχρι και ο Εχθές ρε φίλε, εγώ έμαθα μέχρι και ο Φούφουτος. Χώρια, μιλάμε για άτομο που δεν ήρθε ποτέ στην ιστορία της Μαρμίτας στο πάνελ. Δεν λέω αυτοί που ήταν εχθές, τα παιδιά. Μέχρι και αυτόνα τον κάναν πρόσκληση να έρθει. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Κάποιοι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα τους παίρνεις. Δεν πήρα εγώ κανένα τηλέφωνο. Να μην πω πάλι, δηλαδή κάποιο πήρε σε κάποιο τηλέφωνο, δεν το σήκωνε. Αλλά αυτό, σε αυτό που πήρε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε. Πήρε τηλέφωνο σε κάποιον άλλον. Και κάποιο άλλο πήρε τηλέφωνο να πάει ένα που δεν έχει πάει ποτέ στη Μαρμίτα. Σαν να σε κάνουν εσένα πρόταση να πάει. Παραγαμηθούν όλοι. Κατάλαβε τι λέω. Μπούλο. Σαν να σε πάρουν εσένα τηλέφωνο. Κολλωμένο δεν είμαι με κανέναν εγώ, ρε φίλε. Δεν κρατάω τέτοιο. Εντάξει, παπάδε. Δεν κρατάω σε κανένα κακία. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει. Εγώ βλέπω τα νούμερα και τα αποτελέσματα. Καλά κάνουμε. Τώρα να σου πω στον Ιωαννάνη, γιατί έχει πάει τον άλλο χρόνο εκεί πέρα και παίρνει τηλέφωνο, γιατί έχουν γράψει την εκπομπή. Δεν πήρα κανέναν. Αυτά πρέπει να. Κοίταξε. Εγώ, άμα θέλω, μπορώ να μιλήσω και με τον Ιωαννάνη. Δεν πήρα σε κανένα. Δεν θα κάτσω, μαλάκα. Αυτά είναι κουραστικά πλέον. Είναι κουραστικά γιατί δεν ξέρω. Μαλάκα, έχουμε γίνει χειρότερα από το Survivor.
Δευτέρα με το, κάποιοι είναι κολλητοί, την Τρίτη κράζουν αυτοί οι κολλητοί, γίνονται ψιλοεχθροί, μάλλον με τους άλλους. Μαλάκες. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Μαλάκες. Εγώ δεν πήρα κανένα και δεν πήρα. Εγώ ρε φίλε εδώ πέρα τι έγινε. Εγώ θέλετε να πείτε, δεν εκμεταλλεύτηκα, έκανα μια εκπομπή, ήξερα ο κόσμος τι ζητάει το 20-30% των φαν του Ραπτόπουλου της Καλτήλας και αυτοί οι 30% μας ακολούθησαν εδώ πέρα. Είμαστε αυτοί, είμαστε η νέα γενιά του 1-2. Πολλούς είπες. Του 1-2 των τηλεφώνων των αθλητικών ταξιαρχιών. Τους αρέσει η Καλτήλα. Τώρα ξαφνικά, που αυτό τους καθιέρωσε τώρα. Τώρα ξαφνικά, αν αυτό είναι boomerang. Γαμιέστε, λέω. Δηλαδή, εχθές πάλι τρεις εκπομπές. Πάλι εγώ χαμάτα. Καμάτα, βρε, γκόμπλιν. Γκόμπλιν. Γκόμπλιν, αφήστε τη μάνα την πεθαμένη. Αφήστε να μιλήσει. Αφήστε το φούνερ να μιλήσει. Μη μοσχοτέλη, μη. Ναι. Αφήστε το Φούνερ να μιλήσει, γιατί μερικοί που τα έχουν καλά με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν κλείνει το στόμα τους, βλέπω. Θα έρθει, ναι, θα έρθει. Φίλε, εγώ για να ξεκαθαρίσουμε και με τον Σπύρο. Δεν έχω πρόβλημα με το παιδί κάποιος να έχει ανάγκη να το φιλοξενήσω. Να είναι όπως είναι ο Μοσχοτέλης εδώ που είναι καλοβιωμένος. Να πάει να κάνει εξετάσεις. Να πάει να κάνει. Δηλαδή του κάθε τρελού το χαβά θα έρθει ο άλλος. Στο σπίτι, τι να κάνει διακοπές. Εγώ ρε φίλε, έχω δύσκολη δουλειά. Έχω δουλειές τώρα. Εγώ για να πάω στη Θάσο, μια εβδομάδα προετοιμάζομαι. Έχω το μαγαζί να αφήσω, τι θα κάνω, να κάνω ψώνια. Θα αφήσω άτομο. Εντάξει, τον έλα θα αφήσει, μαλάκα. Έχω να κάνω σέρβις στα μάξι. Έχω να τρέχω. Έχω προσωπική ζωή εδώ πέρα. Μπορεί να κάποιος. Κάποιος, όχι, μιλάμε. Κάποια να έρθει εδώ, μιλάμε κάποιος. Ποια. Ποια μπορούμε να μάθουμε, Δημήτρη. Άλλο, ο Καρυθάκης θα έρθει μια μέρα, ας ερχόταν και όσο θα έρθει μια μέρα, Δημήτρη, θα κοιμηθεί ένα βέβαια και θα φύγουν όλοι μαζί. Δημήτρη, πίσω από τα επαγγελματικά υπάρχει μια ψυχούλα. Υπάρχει κάτι, υπάρχει μια συντροφιά για σένα αυτόν τον καιρό. Γιατί σε βλέπω, θες κάπου να μιλήσεις. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ρίξει μια γιατί ξέρει. Αλλά τώρα δηλαδή τι θα έρθει, ο κάθε τρελός εδώ πέρα τι είμαστε, να του κάνουμε ο Άγιος Παντελεήμονας. Ο Δημήτρης ο Φούρναρης μοιράζεται με κάποιον τον πόνο του. Με μένα. Με εσέ τι να σε κάνει ρε μαλάκα δεξιόμουτρο. Αν δεν πρέπει κάνει τη μαλάκα εσύ, αριστερόμουτρο. Κατάλαβες. Τώρα τι θα κάνουμε το λέμε. Δηλαδή, το τρίμερο της Θάσου, δηλαδή το τρίμερο της Θάσου θα γίνει η εβδομάδα του Παθού για μένα. Θα έρθουν όλοι, ας έρθουν μια εβδομάδα πιο πριν εδώ να μείνουν όλοι, να πεθάνουμε όλοι. Από αν είσαι Θάσου κουρασμένοι. Να βγούμε και από το δρόμο εκεί στην Καβάλα, κάμε να πέσουμε σε κανένα κρεμό. Και όλα αυτά με αμάξι, κάτσε ρε, πού πας. Δεν έχω πρόβλημα, απλά να υπάρχει λόγος. Εντάξει, να υπάρχει λόγος. Και είναι και με ποιους ταιριάζεις, ρε φίλε, και με ποιους ταιριάζεις το... Εμένα θα με έπαιρνες. Εσένα. Εσύ είσαι ήσυχος, εντάξει, δεν είσαι ήσυχος στο σπίτι, δεν είσαι... Μητριακή. Ναι. Αυτός ο Νίκ Σβίκτο Πουστράκη τι κάνει, έχει εξαφανιστεί. Γαμιέται. Ο Νίκ Σβίκ φαντάρος είναι, άστο ρε μάνακα, εντάξει, τι το Πουστράκη. Φαντάρος, μιλάμε. Και είναι σειρά με ένα φιλαράκι μου από το στρατό. Όχι, αυτός βασικά πήγε μια τέτοια πιο μετά. Μια ισό πιο μετά, αλλά είναι μαζί. Ένα από εδώ που παίζαμε μαζί μπάλα. Να μας βλέπουν και οι παιδιά και όσοι φαντάροι μας βλέπουν και οι Σκοπιά που είστε πάρα πολύ. 56 άτομα μαζί. Εγώ βλέπεις, είμαι καλό παιδί, ήσυχος. Όχι, εσύ... Όχι, για ύπνο. Ναι, ο Μοσχοτέλης μαλάκα είναι άλλο. Είναι δύσκολο στην καθημερινότητα. Προσέξτε, ο Μοσχοτέλης είναι δύσκολο στην καθημερινότητα, σε βγάζει την ψυχή, αλλά μπορείς να συγκατοικήσεις μαζί τους. Κάποιοι άλλοι είναι το ακριβώς αντίθετο, ρε φίλε. Εγώ με τα ξαδέρφια μου, ρε μαλάκα, είμαι το τέτοιο. Μπορεί να πάμε για διακοπές και να σκοτωνόμαστε. Κατάλαβες. Στο έξω είμαστε καλά, όλα καλά συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια. Όταν πάμε να μείνουμε σε ένα μέρος. Σαν κουλάκι. Όχι, ο Μοσχοτέλης είναι διακριτικός. Δεν πιάνει και πολύ χώρο ο Μοσχοτέλης, αυτό είναι το θετικό. Σταμάτα βρε μάλακα με τον χώρο σου. Μιλάμε με τον φίλο μου τον Δημήτρη, θέλω να του πει καλησπέρα και να μιλήσω. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, αχ, να το αυτό, ραδιοφωνική φωνή. Να μια γυναικεία ραδιοφωνική φωνή. Μίλα λίγο, μίλα λίγο. Ποια έχει η κοπέλα μου. Μη, δεν χρειάζεται. Μωρό μου, σταμάτα ρε Σαλιάνη, πες. Ακούω. Λοιπόν, Δημήτρη,
καλά είστε. Μου μια χαρά, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχει καταλάβει λοιπόν, τα έχουμε πει, τον Ηλία δεν τον παίρνει στο σοβαρά. Τι ωραία γυναίκα του Ηλία, να σε λέει, μην μη τον παίρνει στο σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε πω, επειδή ξέρει ότι εσύ είσαι το πιο καλό παιδί, εσύ είσαι ο στόχος του. Και να αναρωτιέσαι γιατί θα κάνει αυτά σε εσένα μόνο, δεν θα κάνει στους άλλους. Θα κάνει αυτό σε ένα μόνο γιατί ξέρει ποιο είστε. Γιατί ξέρει τέλο πάντων ποιο είναι ο χαρακτήρα και τι είναι το ποιό σου. Μην το ξεχνά. Ναι, εντάξει. Ο τρόπο του Ηλία για να σου δείξει την αγάπη του. Καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ξέρω. Είναι λίγο άγαρπη. Η αγάπη των τρόλς είναι λίγο άγαρπη. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Ναι. Γι' αυτό και κάποια σχόλια για να το ελαφρύνουμε λίγο. Και αυτά που λέμε να πω για ονόματα, Ραπτόπουλο, Χατζινάκο, οτιδήποτε, Στέφανο. Μ' αγαπάνε, δεν σε λέω ότι. Αλλά το. Ξέρετε τι είναι, ότι το τρόλ και το πολύ πείραγμα, καμιά φορά, ρε φίλε, μπορεί να σε γυρίσει και για στιγμιαίο κακό, να σε κάνει κάτι, μπορεί να σε χαλάσει λίγο. Ξέρεις, γιατί στην πλάκα δεν γελάμε, μπορεί να μην γελάσω εγώ, κατάλαβες. Και εγώ το έχω πει, ότι τώρα να αξίζω παλιοσμικές, είσαι ελάχιστος, μιλες πολλά. Λοιπόν, μιλες πολλά. Γεια σου πάνω. Και αυτό που σου είχε κάνει, μια κυπέρα, αυτός που σου λένε, ωραία, στον Τζόρνταν. Ναι, όλα αυτά που δηλαδή μιλάμε. Μιλάμε για πολλές φαλιάρες. Γι' αυτό, ναι, από αυτό τώρα ξεκίνησε μια σωνοστιβάδα. Ναι. Και μου λέει όλο χαρά. Επειδή ξέρει ότι συμπαθώ και σε εκτιμώ, όλο χαρά. Γιατί αναρωτιέμαι αν το κάνει τελικά για να τη πάρει σε μένα. Δηλαδή, έρχεται και μου λέει, ξέρει σήμερα τι έκανα στον Δημήτρη, το φίλο σου. Ακού τώρα. Κάτσε να σου πω, καταλαβαίνει τώρα, σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Τι τρελά. Και το κάνει για να τη πάρει σε μένα, Δημήτρη. Είπαμε, δηλαδή, εξουσία, εγώ θέλω. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Απλά ξέρει τι γίνεται. Πήγε και ο Κοακόλα, ο φίλο μου, που είναι φίλο μου. Βγήκε και είπε και αυτός κάτι. Αυτό το κάτι, μετά πάει στη μαρμίτα, πάει, τους βάζει ο φούρας. Ο πολύς ο κόσμος που δεν μας ξέρει και δεν μας βλέπει τέτοιο, βγαίνει μια εικόνα μετά. Και έστω μια άσχημη εικόνα να είναι, και 100 άτομα να είναι και 200, τα άλλα 100 θα πούν στους 100, γιατί να σε βγει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν σε λέω, θα γίνονται αυτά. Άρα πάει να πει ότι ο Ηλίας είναι αγάμητος, δεν γαμάει. Όχι ρε μαλάξα, μάτια μου κάτι, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να μας απαντήσει και η ίδια τώρα που είναι και άλλα, δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να κάνω. Εγώ ξέρω, έχω παρατηρήσει. Όταν δεν είσαι εσύ, επειδή ξέρω επαγγελματικά πώς λείπετε, κάνετε ράντε, αυτός τότε εξαφανίζεται. Όταν δεν είσαι, γιατί σε σένα το παίζει, είναι οικογενειάρχης τύπος και υπογραμμός. Όταν λείπεις, τότε. Πώς λέμε, λείπει γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Τότε τα κάνει όλα αυτά. Τότε ξυφαντώνει. Όταν λείπεις ταξίδια, έχεις ας πούμε συμβούλια τέτοια το ένα τ' άλλο, έχεις πολλή δουλειά. Αυτός τότε ξεφαντώνει, να ξέρεις. Σαν τα μωρά είναι. Θέλει εκεί μετά. Βάλε ένα λουρί. Μετά πέρα. Θέλει λουρί και παντόφλα. Λουρί και πασάζω. Σκοτέλη, κλάσε λίγο να πέσουν καπότες, ρε. Όπα. Τώρα τι έγινε, να σε πήγε. Έπεσε παντόφλα, τι έγινε. Τα καλύτερα παιδιά είναι στο σκοτελιακή μαθιάρχη. Ναι, έπεσε παντόφλα. Τι νούμερο φοράει, για πες μας λίγο, τι νούμερο φοράει. Ηλία, σ' αγαπώ πολύ, Ηλία. 46. Κάθε. Και θέλω να πω ότι στο παιδιακή ταξιαρχή τις αγαπάμε και τις στηρίζουμε. Τι φουτάρι. Κάνε like, όχι και subscribe στην συγκεκριμένη ομάδα. Στηρίζουμε τον Δημητράκη, τον φίλο μου. Τι άλλο να πω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Τι θέλεις εσύ πάλι, κλείνεις, έλα. Θέλω να συγκληρώσω, Δημήτρη, είστε νούμερο ένα, άσχομαι και εμένα. Εντάξει, ευχαριστώ. Είμαι ένα αφελός. Όχι. Τι παπατζηλίκια θα έκανε για να σε ρίξει, τι παπατζηλίκια θα έλεγε εκεί πέρα. Διαβολάκος με αγγελικό πρόσωπο είναι. Αγαπώ πάρα πολύ, είσαι το μεγαλύτερο παιδί, είσαι αληθινός φίλος. Α, Ηλία λέει, έχω μια εδώ. Δεν θέλω να πω το όνομά της τώρα, μην πω τη σύζυγο, να μην πούμε το όνομά της. Σκοτήλη, γίνεται πίσω στη μόντα. Πάρε και την Ηλία πήρε πλυντήριο πιάτων. Κάντε ένα δώρο την κυρία σου. Αλλά τα μεγάλα τα πιω και τις καθαρώνεις και αυτό να πούμε στο χέρι. Α, εντάξει. Γιατί με στέλνει, ξέρεις τι, στέλνει ηχητικά σε κόσμο και στέλνει εκείνη την ώρα, λέω τι κάνει ρε, κατουράει ρε, πως τι στέλνει. Και λέει όχι, πλένω κάτι κατσαρόλες. Πλένει κάτι κατσαρόλες, λέει, τις πλένω εγώ τις κατσαρόλες, δεν έχουμε πλυντήριο πιάτων, δεν με κάνει.
Δεν με παίρνει η γυναίκα μου πλυντήριο πιάτο, λέει, πλένουμε σε κάτι κατσαρόλες, με κάνει εκεί στο χέρι. Τέτοια μας λέει. Καλά, λοιπόν, τέλος πάντων, θα με σε μπλοκάρεις τώρα, Ζάκη. Γιατί είσαι εγώ μπλοκαρισμένος, έχω. Μπλοκαρισμένος, με ξελαξάβει. Όχι, μην το ξεμπλοκάρεις, μην το ξεμπλοκάρεις. Εντάξει, όχι. Ό,τι λέει, πάλι τα αφεντικό, υπακοή στη σύζυγο, υπακοή, τα χριστιανικά. Αφεντικό είπε. Υπακοή, χριστιανικά πράγματα, υπακοή. Τέλος. Πάτε τα λέμε, γεια. Γεια, γεια. Για να πέσει τώρα ξύλο, πάει να πάτε εκεί. Πάω, πάω, έτσι. Τι καλή γυναίκα, μάτια. Ο Φωτέλης, ξέρεις εσύ από ξύλο που σε δίνει η μάνα σου με την παντόφλα, ξέρεις εσύ από ξύλο. Τώρα σου είχε για τη μάνα. Ξέρεις που σε δέρνει η μάνα σου, ξέρεις. Πήρε η μάνα του τηλέφωνο, πήρε η μάνα του τώρα τηλέφωνο. Σταμάτα, όχι. Λέει στον Δημήτρη το Φούρναρι. Και λέω, έλα μη φοβάσαι, λέω, θα το προσέχω. Ποιος θα προσέχει ποιον τώρα. Το παλούκι. Μη θα κατεβάσει την εκπομπή τα ξαδέρφια του. Μη λέτε τέτοια. Κατερεβόδι. Ρε, κλάστερ να πέσουν οι καπότες, ρε μαλάκα, τον κόλο σου. Μαλάκα, εφαρίσου, εφαρίσου, πού είσαι ρε καριόλι μπασαλό, πού είσαι. Ο ξέρμος χοντέλης ποιος είναι. Μη βρεις, μη. Αγρύψε τώρα. Μη. Τώρα πού είναι, τι, άλλαξε το μενού. Άλλαξε, είτε, σε έχουμε. Σαν κλασμένη λέει, πού είσαι ρε μαλάκα, πώς είσαι ρε μαλάκα. Πώς είναι τα γυαλιά που πουλάνε και σήμερα. Κλασμένη, αλλά πού είσαι ρε μαλάκα. Τέσσερα γυαλιά χωράνε εδώ πέρα. Αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Πήγα τον Αλέκο στο αεροδρόμιο ρε φίλε. Τι ωραίο πάνε, να τα λέμε όλα. Κάνανε ωραίο αεροδρόμιο. Ναι, εκεί είσαι αναχωρήσει και αυτές οι πού ξέρεις. Αντέρα τις δημιουργίες με αεροδρόμιο. Όχι, okay, εσύ το έχω δει σε βίντεο. Πολύ καλό. Λες και πέρασε προχθές τα σύνορα σε Μοσχοτέλη. Ποιος είναι από τους διαχειριστές τώρα κάποιος. Από τη μαμά του μου είμαι. Μη. Μετά μην λες με να καθίσει. Γιατί... Λοιπόν, άρχισε τώρα να επιδράει το φωτό. Μπορώ να μπω, ναι ρε. Λέω τον Αλέκο, τα πήρατε όλα, Αλέκο. Τα πήρατε όλα. Ναι, τα πήραμε όλα. Τα πήρε όλα ο πατέρας στα χάπια. Αυτά μην ξεχάσεις κανένα χάπια. Ο πατέρας μου λέει δεν παίρνει χάπια, αλλά μόνο εγώ παίρνω χάπια. Ο παπάς του Αλέκου ούτε χάπια. Λακέρδες τρώει, ό,τι να είναι. Λακέρδες τρώει. Τσίπουρα. Και τσίπουρα, λουκάνικα, χωριάτικα, πιφτέκια, κιοφτέδες. Τρελό. Έτσι, μόνο, θέλω πάλι μοναδικό έτσι. Έτσι. Τρελό. Έτσι. Δεν θα φωτογραφίσω τις γάμες του. Τώρα τα screenshot πήγα φωτιά. Μάικ Νικολαίδης, όταν έρθω χωριό, ξέρεις, εκεί θα λάμψει το αστέρι σου. Κατευθείαν. Μα το λαγό Γρεβενών. Εκεί θα λάμψει. Γρεβενάδα, πάμε και εμείς. Έχει ωραία μανιτάρια. Έχει ωραία μανιτάρια. Μανιτάρια έχει ωραία. Κάτσε έτσι, θα μου φέρω όμω τώρα πριν είχαμε. Έλα, ρε, καλά είμαστε. Δεν το. Οφαλώ. Στο τέλο είναι τόσο λίγο που στράκι, ρε μαλάκα, αυτό φουρνάρι. Μου έχει κάνει κατά κεφαλοπίδο μαύρο μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα, τι λέει ο Μπάσταρος. Για μη, γιατί μην το πιάνεις αγκαλιά ρε μαλάκα, μην το πιάνεις αγκαλιά ρε μαλάκα. Απαγορεύεται, η πίστη του αλήθεια. Ναι, μωρί, ναι, πουστάρα. Λέει. Λέω να μπω, να σκραπελάνε. Όχι, άσε, γιατί με αυτό να μέχρι αύριο το πρωί θα λέει τα δικά του, άστο. Όχι, δεν λέει τα δικά του. Άμα είναι να μπει ο Στρεβελάιν, θα αναβάλω. Άμα δεν πέσει, υπάρχει απλώς εγώ, θα μπει, πέσει. Να μπει ο Στρεβελάιν, να πει. Καλησπέρα. Εγώ έτσι σήμερα και αύριο αυτό θα κάνω και αυτό... Ένα ζούμε. Το κεφάλι του εδώ φαίνεται. Πέφε, σαν κούκλα είσαι ρε μαλάκα. Βάρτονα. Έλα, μπες, Στρεβελάιν, μπες. Να, ο πρόδρομος ο φίλος μου. Πρόδρομε, πόσο θα αντέξει να με δεις ρε φίλε τώρα. Γιατί με λέει δεν μπορώ, λέει, όταν έχεις τρελούς λέει, δεν μπορώ να σε δω παραπάνω από δύο λεπτά. Δεν είναι τρελός όμως κοντά. Άσε ρε μπρο. Σιγά σιγά, αγόρι μου. Παρακολουθούν σήμερα, αλλά δεν έχει πολλά μηνύματα συμμετοχή τώρα. Ή κρέμονται από τα χίλια μας αυτά που λέμε, ή δεν έχουμε κόντεκτ, είναι αδιάφορο. Δεν έχουμε τίποτα. Έμα. Δεν παίρνω γιατί κοιμάται το μωρό. Μπήκα λίγο να σας δω και ξαναβγαίνω. Τα χαιρετίσματά μου στον μπαρίστα του ΟΣΕ. Τον μπαρίστα, επειδή σηκώνει τις μπάρες, όχι τις μπάρες.
Μπαρέσει το όσα μας ζουγκάμε στο τίποτα. Μη. Όχι. Σαν τα μποράκανε, να μπω, μπες ρε φίλε, ρωτάει και μετά λέει δεν μπαίνω, ο Αλμοπάρας. Τι κάνεις, πάλι παγάκια. Έλα, ήρθε ο Μπαρμπαστρούφ. Ο Δρακουμέλ που έγινε στρουμβάκι. Αυτά ρε φίλε, σου είπα και άλλη φορά. Αυτά τι είπα, βάζεις μια σακούλα. Όχι σακούλα ρε. Πώς θα κάνεις έτσι. Είναι η συσκευή, όταν πήρα το ψυγείο το έχει αυτό ρε. Είναι από πάνω που μπαίνει η παγωκίστη και μετά το ρίχνεις και γίνεται σαν τάπερ. Έλα, μπήκε ο Μπαρμπαστρούφ. Ωχα, μάνα, 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 μάνα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέγε ρε Σκραβελά, είναι νέματα, έχεις και ανοιχτυπρόσμιση από το Ραπτόπουλο να πας να κάνεις εκπομπή. Μαλάκα, τι. Πώς το λένε, μάλλον αυτό που σε γαμάει τα μάτια, πώς το λένε αυτό το... Θα πάθουμε τίποτα, κάτι που σου λιζέ, είσαι κύπη να πω. Πω, τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι πράγμα. Θα πάθουμε τίποτα, καταράξεις στα μάτια. Έλα να δεις εδώ. Φωσφοριζέ κίτρινο, μπλε. Τι Παναγία βοήθα, τι είναι αυτό ρε. Ξεκίνας. Από πού ήρθε το... Από κανένα σύνομα. Από σύνομα. Τι σκηνοθεσία είναι αυτή. Στρουμφάκι με βγάλε πάλι. Όπου μαλάκα... Στρουμφάκι με βγάλε πάλι. Και να χτυπάει και το φως από πάνω. Μπλε, φωσφοριζέ. Μαλάκα είσαι κάτι σέτα. Πολλά η τόπλας. Κοίταξε, κολλάει δεν κολλάει, πάλι το ίδιο είναι, δηλαδή δεν έχει μεγάλη φορά, αλλά εντάξει. Ναι, μα έτσι πως μιλάει, μη. Εντάξει, μια καλησπέρα βασικά πήρα να πω. Ωραία. Για πες, πότε έρχεσαι φίλε μου. Ένα ιδιαίτερο νέο. Καρακουλό δεν έχει. Σαμάνης, μη βάζεις φωτιές. Προς το παρόν όχι, δεν κάνα κουλό. Μια χαρά, όλα καλά. Δεν δούλευα σήμερα. Αύριο, ακόμα καλύτερα. Από αύριο πάλι δουλειά. Ναι. Να μας πεις εκεί για την πληρότητα. Ναι. Με το Σπύρο τελικά τι έγινε. Δεν ξέρω, δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο. Λέει, με έλεγε θα έρθω, λέει, θα φέρω και ένα κουμπάρο μου. Δεν ξέρω, λογικά εδώ θα είναι, εντάξει. Σπύρο, τι έγινε τελικά. Θα τρόλαρε, εντάξει ρε φίλε, θα τρόλαρε. Δεν πιστεύω και ο Σπύρος θέλει να κάνει το πρόγραμμά του ρε μαλάκα. Και εγώ μένω δυτικά ρε φίλε. Αυτό είναι δύσκολο να καταλάβεις. Αυτή, κοίταξε, όπως είχε έρθει και ο Βαγγέλης ο Γιώκας όταν ήρθε. Με λέω, εγώ το σπίτι μου είναι ανοιχτό, αλλά αυτοί το έχουν σαν θέρετρο ρε φίλε. Δηλαδή, όταν έρχονται εδώ, είναι ρε μαλάκα, πώς πάει ο άλλος, θα πάω στην Ακρόπολη. Θα πάω, ξέρω εγώ, στο μουσείο, θα πάω στον Παρθενώνα, θα πάω από εδώ να δω εκεί, στο Σύνταγμα, στη Βουλή, το ένα το άλλο. Αυτοί όταν έρχονται εδώ πέρα. Αυτοί όταν έρχονται εδώ θέλουν να πηγαίνουν μαρμίτες, ξέρω εγώ, στο My Time, στο Μετρόπολης, στο Φαρσαλινό. Τα βλέπουν έτσι στους χορηγούς του Ραπτόπουλου να περάσουν να δουν τα αξιοθέατα. Το έχουν σαν αξιοθέατο. Εδώ εμείς μόνο το Μαντζάρι έχουμε. Εγώ είμαι σαν δυτικά. Αυτός θέλει να είσαι στο κέντρο. Γι' αυτό πήγε και στο Στέφανο ο άλλος, κατάλαβες. Είσαι εκεί δίπλα, τα έχεις όλα στα πόδια σου, πας, κάνεις, ράνεις. Όλοι μένουν ανατολικά. Εγώ είμαι στη Μαρμίτα, θα κάνω ένα live μια μέρα, όταν θα πηγαίνω Μαρμίτα, να δείτε πώς τραβάω τον άλλο δρόμο. Κολούσε που κολούσε, τώρα δεν σε Σε παρακαλώ, κλείσει λίγο σοβαρά. Κλείσει λίγο. Γιατί σίγουρος τώρα για να του βγει το αλκοόλ. Όχι, όχι. Δεν μπορείς διπλό. Ξεκλωδοποίησαμε τον Γιώργο για έξτρα απόλαυση. Όχι σοβαρά, είναι εδώ πέρα ο Σπύρος, πάμε να το βρούμε. Θα πάμε μια μέρα. Τώρα δεν είναι, τώρα θα κλείσει έτσι. Το Εσκομπάρ ήταν. Δεν πήρε τηλέφωνο για να πήρε στο Εσκομπάρ. Θα πάμε τώρα μάλλον. Θέλω να σε πω, όλοι κάνουν το πρόγραμμά τους ρε μαλάκα. Και ο Σπύρος που ήταν εδώ δεν έστειλε να πάει στο Εσκομπάρ. Να πάμε να τον βρούμε, τίποτε. Ο Μοσχοτήλης... Ακονίζει τα δόντια του, λέει. Της μαμάς το παιδί. Μη. Κάτσε, στέλνουμε. Να, για βρούτας εδώ πέρα.
Για να βρουν τα μαγαζιά, πάρε τηλέφωνο 231-066-2297. Mm. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, να σας μιλήσω εγώ, ρε πουτάνες. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα. Άντε, σοβαρά. Άντε, πάρτε. 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 Με το χέρι σκανδάλι. Περιμένει. Έτσι, πάρτε. Να δω τη μαγιά σας. Λοιπόν. Όχι, λοιπόν, δεν μιλάω. Πες λίγο, σήμερα λοιπόν, πεσμένο σε βλέπω. Επειδή δεν έγινε πολύ καλή η σύνδεση. Τηλέφωνο πάρτε, ρε. Πότε έρχεσαι. Θα κάνουμε κουβέντες εκεί. Πότε έρχεσαι. Λάει από το αεροδρόμιο. Υποδοχή αεροδρομίου θα σε κάνουμε. Να τους. Το πράσινο. Κάτσε ρε μαλακά. Βάλτε ανοιχτή. Βάλτε ανοιχτή. Ανοιχτή βάλτε. Περίμενε. Έλα ρε. Ποιος είσαι ρε. Έλα βάλτε εδώ. Βάλτε εδώ. Ρε μπαχτά. Ποιος είσαι. Για πες μου λίγο. Ρε γάμα το ανακρέφ. Ποιος είσαι. Για πες. Εσένα και τον άλλο μου δίνω στην Πουστάρα, στη Ζαφιά. Ποιος είσαι εσύ, βρε μαλάκα, εσύ, άντε πάνε κουρέψου, μαλάκα, έχω καταλάβει. Δεν κατάλαβες ποιος είσαι. Πάνε κουρέψου, πάνε κουρέψου. Εγώ μετά. Πού είναι αυτό που κουρέψω, το κουρέψω είναι πλαράκι, δεν έχω να πω. Εγώ θα σου κουρέψω την κολοτρυπίδα σου και θα σου περάσω την χαρά. Άντε, 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 μαλάκα, ήρθες Μοσκοτέλη, ούτε καπνίζαμε, ούτε κάναμε, μας έβαλες εδώ πουρα, κάναμε τέτοια αλκοόλ, πίνουμε. Βγήκαμε έξω μαλάκα 8 η ώρα, όλοι πίνα καφέ, εμείς εσύ έπινες τα Gatorade. Ρούμι κόλα πίναμε, μαλάκα μας έχει κάνει... Από τις 9 μέχρι τις 11 έχουμε πιει 4 ποτά, έχουμε κάνει 2 πουρα. Μας έχει κάνει ρε μαλάκα εδώ πέρα, μας παρασύρισε. Να πάτε να πεις το πνευματικό σου να σου βάλει ευχή. Ναι, θυμιατίζουμε τώρα, θυμία με τον διάβολο. Έχουμε εδώ τον Κύπρο. Κύπρε, πες βγάλε ένα θέμα ρε φίλε. Να πας εκεί στο πνευματικό σου να του πεις με κατάστρεψε όμως χωτέλης, μου έμαθε το ποτό. Έχουμε εδώ την παρέα μας τώρα, βλέπω εδώ Αντώνη Γιουβαρλάκη, Γιούρβας μεγάλος. Είναι εδώ Γιούρβας. Τώρα το βλέπω, ναι, Γιούρβας μεγάλος, performer. Είναι μέσα ο τρολός. Τα φιλιά μου στο Γιούρβα από τη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Πρέπει να κάνουμε μια σκοτεινή εκπομπή, μια παραχνιακή μια μέρα, έτσι, να λέμε διάφορα. Για έρωτες, σχέσεις, σεξ. Έτσι ένα καλό. Να μην βρίσκεται καθόλου. Να μην είναι. Στο αεροδρόμιο είμαστε. Μοσχοτελάκο. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Ταγκερέιτ, όχι τσιγκρέιτ. Εσύ πώς το είχες πει. Όχι ταγκερέιτ, πώς το είχες πει. Ταγκερέιτ, όχι σήμερα λεμόνι, ρε βλάχη. Ευλάχη. Και τι σε είπε Μπομπάι, δεν έχει Μπομπάι. Έχει Μπομπέι. Μπομπέι, ναι. Και λες Μπομπέικα πράγματα. Μπομπέικα. Μπομπέικα. Πήγε σε ένα σκαμπό, δεν μπορούσε. Σκαρφάλωσε και ο Μοσχοντέ. Θα τα ανεβάσω και σε βίντεο αυτό. Ναι. Αφού δεν μπορούσε, αρμά. Δεν μπορούσε. Το βάλαμε σε ένα σκαμπό, δεν μπορούσε. Σαν τα παιδάκια. Προσπαθούσε η κυρία Σκαρφάλωση. Ήταν και με τα καλώδια. Πλέχτηκε και τα καλώδια στην καρέκλα. Μα τι, όχι, ρε, δεν έφυγε, εντάξει. Δεν έχει φύγει, μπορείς το πρώτα γίνει μετά. Εντάξει, τα πλέον, θα πω ότι μια χαρά είσαι όμως, δεν είναι. Τέμα, δεν τα πλέον, σε είπα. Ναι, ναι, όχι, θα βγάζεις. Σε είπα. Τώρα τα καταλάβω. Πηγαίναμε στο Χατζινάκο και έλεγε, δεν βγάζω τα παπούτσια, λέει, γιατί άμα τα βγάλω χειρότερα θα είναι. Τώρα το κατάλαβα. Πες μου σκοτέλη τα σχέδιά σου τώρα το ένα το άλλο. Θα μας πεις τι έγινε με τα stream αυτά. Κάτσε να διαβάσουμε λίγο chat, ρε. Να χαιρετήσουμε τον μεγάλο Ντορόντο. Που μας έκανε την τιμή να σκυμίμα. Αυτό είναι από την Κύπρο με τίποτα, όχι. Όχι το. Ποιος. Αυτός από την Κύπρο είναι. Όχι, αποκλείεται, αποκλείεται αυτό, όχι. Λοιπόν, το Ρόντο... Είναι Κυπρέος, είναι που θέλεις. Αρκεψά σου μιλώ Κυπριακά τώρα, τσάμε, καλά, είσαι γκρι. Ναι. Τι λέει τώρα, ρε. Το Ρόντο έρχεται στο τέλος του μηνός, λέει, του μηνού. Θα πάω να τον πάρω από το αεροδρόμιο, να τον κάνω και αυτόν υποδοχή αεροδρομίου. Μεγάλος το Ρόντο, δάσκαλος. Δόξα για την ίστον μεγάλων των Ρόντο, τα βράδια που περάσαμε μαζί του ήταν απίστευτα. Μιλά ελληνικά, βρε, απίστευτα. Το Ρόντι και στα αξιαρχίες, πώς το είχαμε πει. Που εγώ ήμουν από τους που έδωσα την ιδέα, πώς να ονομάσουμε την εκπομπή, λέω, το Ρόντι και στα αξιαρχίες. Τα αξιαρχίες το μαθαίνω, αλλάξα. Ωραίος το Ρόντο, μαλάκα. Τις καλύτερες φάσεις στον Τζόρνταν τις έχει κάνει το Ρόντο, εντάξει. Δεν υπάρχει, μαλάκα. Επικώς τώρα, η εκπομπή με τον Λεβέντη πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια του Τρόλι. Αυτό ήταν και ναι, με τον Λεβέντη. Με τον Λεβέντη σε ποια εκπομπή ήταν, ποιος ήταν. Α, με τον Τζόρνταν, ναι, με τον Τζόρνταν. Ναι. Τον είχε πάει ο Τζόρνταν. Ή την άλλη, ρε μαλάκα, και ρωτήσε τον Άδωνη Γεωργιάδη σε μια εκπομπή στην Αθήνα ήταν αυτή.
πήρε δικαίω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ξέρεις τότε ήταν κόντρα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Take it, baby, take it. Έχει τα υποσυνείδητα μηνύματα που έχει εκεί, τα τρελά. Τι θα σε έλεγα. Για πέστε λίγο τώρα, προβλέψεις για το Euro, πες λίγο ρε φίλε. Εγώ ναι. Να σου πω προβλέψεις για το Euro. Μαλάκα, καλύτερα ξέρω εγώ να σου δώσω τον κουβά στο χέρι. Τι περιμένεις από μένα. Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω να δω τον όμιλο εκείνο που γίνεται σφαγή. Με Γερμανία, Γαλλία και τέτοια. Ναι, ποιοι είναι, Γερμανία, Ιταλία, από αυτό Γαλλία. Το ρόστερ της Γερμανίας και το ρόστερ της Γαλλίας είναι τρομακτικό, φίλε. Και το 2004 το ρόστερ της Γαλλίας ήταν τρομακτικό, αλλά όλοι σε ρασόμα. Αλλά εντάξει, και πάλι, ναι, μετά από... Η Γερμανία δεν έχει άμυνα τόσο, αλλά εντάξει, στα αμυντικά χαφ που εκεί είναι το ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα με τους Κολογερμανούς είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να τους ακυρώσεις από πριν. Είναι επικίνδυνο. Ναι, εδώ το 2002, ρε φίλε, που δεν είχε και ομάδα, πήγε τελικό. Ναι. Που δεν είχε ομάδα και κάποιες άλλες που είχε ομάδα δεν έκανε. Αλλά το ρόστερ της Γερμανίας, σαν τα αμυντικά χαφ, είναι τρομακτικό. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις. Πραγματικά. Ποιο είναι το... Τώρα, άμα πατήσετε εκεί στο κέντρο ποιοι παίζουν, χαμός γίνεται. Σέντερ φορ δεν έχει, αλλά πλέον... Και... πλέον ξέρεις τι γίνεται. Καλά είναι. Και ψεύτο σέντερ φορ να έχει. Μόνο το Σανέ να βάλει και τον άλλο. Είναι χαρά. Είναι χαρά. Παίζουν, είναι χαρά. Την τριάδα που έχει μπροστά να βάλει με την Μπάγερ, χωρίς τον Λεβαντός και πάλι κάνει. Ναι. Την Ισπανία. Τώρα είναι μάγκες, που είμαστε εδώ πέρα από σαν μάγκες που είμαστε. Θέλουμε να κάνουμε ένα τουρναδάκι να παίζουμε λίγο προ. Παίζετε προ. Ξέρεις, θες να παίζεις, ξέρεις. Ναι, να παίξουμε λίγο προ, θέλετε μάγκες. Προ, χωρίς μπάφος όμως. Εδώ πάντως σίγουρα έχει κάποιους που έχουν μπάφο. Τον μπάφο το παίζουν. Το βλέπουμε, εντάξει, βασικά τους ακούμε που έχουν τον μπάφο. Αλλά όχι σοβαρά να κάνουμε λίγο για ένα πρωτοθυματάκι μαρμίτα προ. Η μαρμίτα τώρα θα γίνει... Μιχάλη, κάνε καμιά κοινοποίηση, ρε φίλε. Κάποια κλείσανε, δεν ξέρω κάτι ομάδες, σαν να κλείσανε, δεν ξέρω. Θα γίνει τώρα και εκεί πέρα η μαρμιτούλα μας έφυγε. Θα γίνει κέπ. Τούμπας. Είναι κέπ. Κρίμα. Ίδρος. Εκείνο τον καναπέ το έχει, κύριε Μαλάκα, να πάμε να τον πάρουμε εκεί που κοιμούνται όλοι. Σε εκείνο τον καναπέ, να τους βάλω χατζινάκους. Δεν έχει τίποτα. Και είναι κάτι ροσοπόντι, γράγκα, γρόγκα, γράγκα. Πόντι, πόντι από τη Ρωσία θα λες. Πόντι από τη Ρωσία, εντάξει, ναι. Και κάνανε δουλειά. Ναι. Εδώ με λέει ο άλλος, ο Ασλαμολάγνος έκραζε που κρύφτηκες, λέει ο Σπύρος, αλλά ο Σπύρος δεν μας είπε που ήτανε. Μόνο εγώ κρύφτηκα. Ο Σπύρος τώρα, λες τι θα είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι, αφού λέει βγήκε στο Σκομπάρι ήταν. Δεν πρόλαβα να δω, έξω είμαστε. Τώρα πάρα μόνο τηλέφωνο να το βγω. Τι να πω, τελειώνει η ώρα. Βρέχει τώρα έξω, τι γίνεται πάλι. Όχι, ρε, 11 η ώρα νωρίς είναι ακόμα. Τι νωρίς, μαλάκα, 12 η ώρα, 12.30 κλείνει το μαγαζιά. Τι να πάμε, πάμε ρε, ανατολικά ρε, μαλάκα, στην άλλη, να πάμε, φύγαμε. Όχι, να πάμε να το δούμε. Σε λίγο να κλείσουμε κιόλας για να σε πάω σπίτι να πάω να ξεκουραστούμε λίγο, μαλάκα. Με έκανες κουρούμπλο, πώς θα δουλέψω πάλι, μαλάκα. Είναι και ο καιρός βαρύς είναι. Ήπιαμε εδώ, κάναμε, ράναμε πούρα, πάλι μας έκανες. Ο καιρός γιατί είναι βαρύς, είναι χαρά καιρός. Όχι, βαρύς είναι. Που είναι συνεφιά. Εντάξει, μην αγχώνεις. Τι συνεφιά. Τώρα ευτυχώς δεν θα θέλεις και πότις μας τα χωράφια. Τα όλα τα πώς ήταν. Έβρεξε τώρα μια χαρά σε. Δεν το κομπλέ. Τι έχεις τώρα, για πες. Ντομάτες, αγγούρια, πιπέρια, μελιτζάνες, ο καλός, ο Σιλιάνος. Πες το σαν τους... Το καλό παιδί της γειτονίας θα περάσει, ο Σιλιάνος, το καλό παιδί. Όχι, δεν έχω βάλει μπαξερ. Δεν έβαλες φέτος, γιατί. Γιατί τώρα έχεις Μαρούλι. Έλα ρε μαλάκα, έλα στη Θάσο εκεί. Να σε πάρω ένα στο σύμβο Φλαμίγκο και με τα μπρατσάκια εκεί να μπεις. Με το Σπύρο. Να μπαίνεις στη θάλασσα εσύ και ο Σπύρος. Μα δεν μπορώ σου είπα γιατί δουλεύω. Δεν σου λέω ψέματα. Δουλεύω. Τι δουλεύεις δηλαδή, τι κάνεις δηλαδή εκεί που δουλεύεις. Δεν μπορώ να φύγω, όχι. Γιατί. Γιατί δουλεύουμε. Δεν, εντάξει. Τι κάνεις, θέλω να μου πεις τι κάνεις που δουλεύεις εκεί, μια τέτοια. Τι κάνω, λοιπόν, πάω εκεί πέρα. Έλα, δώσε κάμερα, σε ναι. Τι κάνω και ανοίγω και κλείνω την μπάρα. Έτσι, χράτσα, 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 χράτσα. Για πότε θα φύγει ένα τρένο μια μέρα με κλειστή την ποτέ μπάρα. Ποτέ όχι, σταμάτα. Ποτέ όχι.
Δες χρώμα που πήρα, εδώ δες. Εσύ είσαι άσπρος, εγώ δες πώς είμαι. Τώρα είναι το φως, εμένα χτυπάει το φως γι' αυτό. Όχι το φως. Μην κάτσε και εσύ εδώ, δες. Δεν δες. Μαύρος. Ρολογάκι τώρα, ρολόι δείξε εδώ στην κάμερα. Τι ρολογάκι, βρε. Φτώ γιατρό και τον παρά. Φτώ γιατρό και πια αυτό έχει αρεμαλάκια. Μωρό μου. Είσαι πιο όριμος από ποτέ πάντως. Ναι, έτσι πρέπει να είμαστε λίγο όριμοι, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια καλά κανάλια. Θα κάνουμε ένα καλό κανάλι. Καλά, καλά, κατάλαβα. Θα κάνουμε ένα καλό κανάλι με τζόγο πάντα. Α, με τζόγο, ναι, είναι ποιότητα. Θα είναι τούμπαν. Ας. Για πες σήμερα, πού θα σε δούμε σε live stream. Θα το κάνω εγώ κοινοποίηση. Πού είσαι σε live stream. Όχι, τώρα δεν έχει ρε. Πού ήσουν, σήμερα βγήκες λέει και μίλησε 1500 άτομα, έκανες live stream. Ναι, στο Σπίνα, όποιος ξέρει το Σπίνα. Τι έκανες, για πες. Μίλουσαμε. Τι λέγατε. Πέρα, τα δικά μας, τις μαλάκες. Και τέτοια. Άρε κοξάλ μπαμπά. Κοξάλ μπαμπά, εγώ είμαι κοξάλ μπαμπά. Κάτσε, 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 μη. Κοξάλ μπαμπά είμαι. Άντε φούρναρ, κάτι συνέχεια εκεί με το Μοσχοτελάκο. Μοσχοτέλη, πώς βλέπεις εκεί, τουρισμό έχετε, πώς πάει η Κύπρος? Περίεργα πράγματα, αρέσει ακόμη. Δεν έχουν κατεβεί οι τουρίστες. Εντάξει, η Αγία να άνοιξε κανονικά, αλλά... Περιμένετε. Εμείς τους Εγγλέζους περιμένουμε. Ρε μαλάκα, θα πάει μια φουρνάρης από εδώ, γειτόνισσα, θα πάει να δουλέψει ένα φούρνο. Πού? Λίγα λεφτά για Κύπρο, ρε μαλάκα. Εντάξει, είναι όλα πληρωμένα. Πού. Τώρα δεν ξέρω να σε πω, αλλά... Περίμενε. Σπίτι είναι πληρωμένο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Κανονική μισθή δηλαδή, Ελλάδα, σε αυτό θέλω να σε πω. Άμα σου πληρώνει και το σπίτι, ναι. Ή άμα σου δίνει αμάξι. Εντάξει. Πάντως, πολλοί μπάρμαν, ας πούμε, από εδώ πέρα, πήγαν εκεί πέρα, ας πούμε, μπάρμαν στο My Time που είναι και δεν ξέρω τώρα, πήρα αρκετά λεπτά. Αυτοί λένε, τι να κάνουμε τώρα, περιμένουμε πότε θα ανοίξει η Χαλκιδική να πάμε. Και πότε θα ανοίξει, γιατί θα ανοίξει. Πήγανε ένα μήνα πιο πριν, δύο μήνες, τουλάχιστον βρήκαμε την υγειά μας, λέει. Αγία Νάπα που έχει και τέτοιο. Αγία Νάπα είναι οι Ρωσίδες τώρα. Καλά τα λέει ο Στοτσιάδος. Ναι, οι Ρωσίδες και αυτοί δίνουν και μπουρμπουάρ, μαλάκα. Η μαλακιά με τους Ρώσους στην Αγία Νάπα, μαλάκα, είναι ότι πάνε σε ξενοδοχεία all inclusive. Δηλαδή τρώνε, πίνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Άνα, μπράβο, ναι, μετά, ναι. Πάνε στις παραλίες εκεί μπροστά από τα ξενοδοχεία. Και άκου μαλακία τώρα, αν θα βγουν στην πλατεία της Αγίας Νάπα το βράδυ, εκεί που είναι τα κλαμπ και τα μπαρ, πάνε μόνο σε ένα που είναι ρώσικο, στο Red Square. Δεν μπλέκουμε τον υπόλοιπο κόσμο, ξέρεις, όπως κάνουν οι Σκανδιναβοί Εγγλέζοι. Όχι, δεν θα έχουμε και θα κλείσουν. Αυτή κοινοτροπία τους, φίλε, πρέπει να είναι έτσι. Γιατί εγώ, εδώ ένας που είχε ένα... Η γυναίκα του ένα πρόβλημα υγείας και έπρεπε να κάνει κάτι εξετάσεις στη Ρωσία, κάτι εγχειρήσεις και τέτοια. Πήγαν εκεί και έχουν, ας πούμε, ένα... Μου έλεγε τότε, ας πούμε, ένα... αυτό που λες all exclusive, που είναι σαν incognito. Δηλαδή και τα νοσοκομεία εκεί, τύπου είναι εμπορικά, μέσα έχουν τα πάντα. Ναι, ρε. Μέχρι και μπουρνέλα μπορεί να έχουν. Πώς θα σε πω, Κωνσταντίνε Θεολόγου, σαν τους Αλβανούς βλέπουμε τους Σριλανκέζους και τους Πακιστανούς καμάρι. Τους εξελάδους αδερφούς δεν τους βλέπουμε σαν Αλβανούς. Μην τρελαίνεις, μην ρίχνεις. Πάλι εκεί τα δικά του, για μένα γιατί δεν μου ήρθε το μήνυμα αυτό. Βάλε στα κόμματα. Λόγω όλο μαλακές, θα πει, δεν πει κανένα τέτοιο. Θα έρθει από το Στάσο. Είχε πει θα έρθει. Εσύ βέβαια εκεί πέρα έχετε πολλούς Πακιστάνους και τέτοια ή όχι? Ναι ρε, ναι, πολλούς. Ναι, και κυρίως... Και πέφτει ξύλο ή όχι? Πέφτει λέω ξύλο ή όχι? Όχι ρε, όχι. Μόνο μεταξύ τους αυτοί μπορεί να σφαχτούν καμιά είναι, φορά. Ξέρεις, επειδή έχει κρύο στη Ρωσία και έτσι είναι το στυλ τους ρε φίλε. Όλα τα έχουν εκεί. Δηλαδή είναι έτσι και τα ξενοδοχεία εδώ είναι διαμορφωμένα έτσι για αυτούς. Και στη Χαλκιδική που κάνουν, μπαίνουν μέσα και τα έχουν όλα εκεί στα πόδια τους. Δεν πάνε αλλού ρε φίλε. Έρχονται από το ξενοδοχείο. Δηλαδή και εδώ οι γιαγούνες μόνο τους πάνε. Έρχονται εδώ, τους παίρνουν ας πούμε Ζορπίδης που είναι, δεν ξέρω εγώ, με τα, πώς το λένε τον άλλον. Που είναι και κάνει με τους... Ζορπίδης, όχι κι άλλος, πώς λέγεται ρε μαλάκα.
Οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι φύγαν από την Κύπρο το 2013 με την κρίση. Αυτοί που έμειναν πίσω είναι αυτοί που έχτισαν τις ζωές τους εδώ, που έχουν σπίτια, οικογένεια και τέτοια. Οι περισσότεροι είχαν φύγει το 2013. Έχουμε, έχουμε το Σλάταν εδώ, που είναι και από τον Κάφκασο. Όλη η Ρωσία είναι ένα μπουρδέλο, στο λέω εγώ, λέει, που είμαι από τη Ρωσία. Που είμαι Ρωσία τώρα. Φίλος μας. Χαιρετίσματα, μας βλέπουν για από εκεί, ρε φίλε. Συγκινητικό. Αλλά είναι έτσι συνηθισμένα. Θα θέλουν όλα στα πόδια τους. Έχουν μεγάλα κτίρια, δηλαδή τέτοια στυλ εμπορικά όπως είναι το κόσμος και τα έχουν όλα εκεί. Και δεν βγαίνουν, δεν πάνε αλλού. Τα έχουν εκεί όλα. Δεν θα βγουν να πάνε να δουν αξιοθέατα τέτοια. Το μόνο που μπορεί να πάνε είναι να πάνε να δουν για γούνες, για τέτοια που τους πάνε. Έχουν ειδικά πουλμανάκια, πουλμαντό και τους πάνε από εδώ, από εκεί. Έτσι, έχουν μάθει. Ναι. Γιατί έχει κρύο εκεί, έχει χίλια δυο, δεν έχουν μάθει. Είναι άλλη νοοτροπία, ρε φίλε. Είναι αλλιώς. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Αυτά που ξέρω και έχω ακούσει, ε. Δηλαδή δεν τα έχω δει με τα μάτια μου. Όχι, λογικό. Αλλά είναι έχει μια μάτια αυτό. Λογικό είναι αυτό που λες. Εντάξει, εγώ δεν τους ξέρω. Δεν έχω δουλέψει με Ρώσους, δεν έχω γνωρίσει πολλούς Ρώσους στη ζωή μου. Εντάξει, εγώ ξέρω επειδή ξεστή. Το μαγαζί που έτυχε να έρθουν μερικές φορές Ρώσοι που έμεναν εδώ στην Κύπρο μόνιμα, πάντα έψαχναν να βρουν τα πιο ακριβά πλακάκια, πάντα ήθελαν πλακάκι για ληστερό, να μοιάζει με μάρμαρο, ήθελαν luxury πράγματα. Το αντίθετο με τους άλλους τους... Βαλκάνους, εκεί που είναι σε τέτοιο, εντάξει, ναι. Ναι, εντελώς. Και δεν κάνουν και παζάρια, όσο τους πεις, και ένα άλλο που έχουν, και δεν κάνουν παζάρια, όσο τους πεις θα κάνουν. Στο Άγιο Όρος που πηγαίνουν, γι' αυτό πολύ και στην Πίσνα εκεί προσπαθούμε τους Ρώσους να τα έχουν, στο Άγιο Όρος κάνουν δωρεές τα 500 έτσι, και μπορεί να σε κάνουν δώρο μια εικόνα, ο ένας μοναχός και θα πει πάρε 500 ευρώ πάλι. Πάρε. Όχι, ρε, δώρο την κάνω. Είναι έτσι. Όσο τους πεις θα σε δώσουν. Έχουν λεφτά. Εγώ ξέρω λίγους επειδή η μάνα μου είναι από την Καστοριά και εντάξει, έχουμε σόι βουναράδες και τέτοια και όπως πήγε στη Ρωσία και αυτά δεν κάνουν δουλειές. Είναι καλή αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό λέω. Έρχονται και πολλοί που έρχονται εδώ για διακοπές και για δουλειά είναι αυτό. Θα έρθουν εκεί. All exclusive. Incognito στο ξενοδοχείο να τα, έχουν, να τα παρέχουν όλα. Να τα έχουν όλα. Να τα παρέχουν όλα και μετά θα πάνε από εδώ από εκεί θα μας πας σε αυτά τα επιλεγμένα μαγαζιά να δούμε, να κάνουμε, να ράμε γιατί έχουν όλα τέτοια. Πρέπει να τους έχεις έτσι. Δεν θα πάνε να ψαχτούν να κάνουν να ράμε. Και όσο τους πεις εκεί. Φουρνάρι, οι καλύτερες κόμενες στην Αγία να πάνε είναι οι Ισραηλίτες σας, ρε. Οι πιο ακομπλεξάριστες. Έχει κάτι άλλες φίλε εκεί δύο Ισραηλίτες στο TikTok είναι, δεν ξέρω που είναι, που είναι δύο εποπίνες. Το έχω δει. Δεν είναι πόπλα. Οι γυναίκες στο Ισραήλ κάνουν κανονική θητεία, όπως τους άντρες. Α, ναι, κάτι είναι, ναι, ναι, κάτι είναι εκεί, δεν ξέρω. Και είναι με τα στρατιωτικά και είναι μοντέλα. Και αυτές έχουν κάνει καριέρα εκεί, στο TikTok, σε αυτά που τις βγάζει εκεί στο ίντερνετ. Δεν έχουν... Έχουν μεσογειακή ομορφιά, την παλιά έτσι το τέτοιο, και είναι Ευρωπαίες ψιλοανατολίτικες, έτσι, ένα μπέρδεμα. Είναι ωραίος συνδυασμός, περίεργος, είναι όπως τα λες. Έχουν και στοιχεία από την Ανατολή και από τη Δύση. Γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Ναι, ναι. Μοσχοτέλη, πότε θα έρθεις Αγία να πά? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εδώ δεν μπορεί να έρθει στη Θάσο. Και μια άκρηση πληροφορία της ημέρας, οι Ρωσίδες μου στάρουν πολύ κολό πληροφοριακά, σας το λέω. Τι είναι αυτό, είναι μήπως είναι λίγο γιατί εκείνη και Ανατολή. Μην νομίζεις ότι είναι και αυτή γιατί προς Ανατολικά. Μα ρε φίλε, εκεί πέρα έτσι και έρθω, φίλε μου, εκεί πέρα έτσι και έρθω. Δε, ναι. Εντάξει, θα κάτσω τουλάχιστον 5 με 10 μέρες. Μόνο 10 τουλάχιστον πρέπει να είσαι. Να πάμε μέχρι την Κύπρο για να κάτσουμε, τι να κάτσουμε, για 3 ημέρες, σαν τον Κυρίγο. Τόσο πάμε να τραγουδήσουμε. Τουλάχιστον, ναι. Τον Αύγουστο παίρνεις άδεια. Ναι. Αντέλα τον Αύγουστο. Εδώ λέω ο Κωνσταντίνος στο λόγο. Οι Ρώσοι που έρχονται λέει στην Ελλάδα είναι μόνο οι λεφτάδες. Ενώ στην Κύπρο πηγαίνουν όπως πάμε εμείς στην Καλκιδική. Αγία Νάπαλε. Έρχομαι λέει σε 10 μέρες, έτσι είπε. Λες να είναι σαν τους Σέρβους, πώς είναι οι Σέρβοι στην Καλκιδική που είναι άλλοι Σέρβοι και άλλοι Σέρβοι στην παραλία Κατερίνης. Ναι, ναι, στην παραλία Κατερίνης, στη ναι, Σέρβια. Πάει και λένε, θέλουμε ένα ποτήρι νερό. Πώς? Ούτε αγοράζουν τίποτα. Λένε ένα ποτήρι νερό. Άντε βρε μαλάκα, πάρε και καμιά μπύρα μαλάκα. Και εσύ γιατί παίρνει μπύρα, εσύ κερασμένα όλα. Και εσύ σέρβος είσαι. Σέρβος.
Ω, παιδιά, άρχισε να επιδράει το ποτό, το βλέπω τώρα, αρχίζει τώρα. Πάει η κουμπή, θα λέει αύριο σβήστην κάτι, ράδι. Όχι, μπουτάνες, όχι. Τον αγαπάω, τον αγαπάω. Είναι... Αχ, Άντε ρε, τρελά. Τα λέμε. Τα λέμε ρε φίλε. Ο Σκοντελάκο, καληνύχτα ρε. Καληνύχτα φίλε μου. Καληνύχτα φίλε. Ωραία και βροντάξει. Είναι καλή άνθρωποι Κύπροι. Άσε τη λέμε εμείς εδώ. Okay, είναι καλή άνθρωποι και έτσι. Ναι. Καμία σχέση. Και τις εκκλησίες έτσι έχουν λίγο φόβο Θεού. Δεν είναι σαν εμάς εδώ όλοι αθεόφοβοι. Εμάς μας αγαπάνε. Εμείς τόσο δεν τους κάνουμε. Καμία σχέση. Πιο ευαίσθητοι είναι. Καμία σχέση. Έχουν τραβήξει και πολλά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καταρχήν είναι όλοι μαζί και με αυτά που έχει πει ο Κύπρος. Όλοι ένα σόι είναι, αν το βάλεις κάτω. Τι είναι, ένα μεγάλο χωριό είναι πλέον. Όλοι μαζεμένοι, όλοι είναι ένα σόι, όλοι γνωρίζονται, όλοι ευεμένοι. Είμαστε όλοι Έλληνες. Βουλιαγμένα δεν γιατί κάνετε. Μπήκε ο άλλος ο μαλάκας, ούτε ξέρει τι, ούτε είδε πριν. Έλληνες είμαστε. Όλοι είμαστε Έλληνες. Όλοι. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε παράδειγμα για την ξενιτιά, τη μοναξιά, την αφραγιά, αυτή που είναι στα κελιά. Αυτή που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Τρελό. Αυτή που είναι στο κρεβάτι του μόνου, μήρε μαλακά, μήρε μαλακά. Πιάσει με σφίγγεις, ρε μαλακά. Έτσι, μ' άρεσε. Μην με σφίγγεις. Όχι, άρεσε τώρα. Άρεσε πάλι. Όχι, θες να κοιμηθείς εδώ. Όχι. Παλούκι. Τελειώσει και η μπαταρία εκεί μετά. Ούτε ξέρω τι γίνεται εκεί. Για να δούμε εκεί η μπαταρία. Στο λάπτο δεν έχουμε. Τελειώσαμε, δεν έχει. Ακούω ρε μαλάκα, δώδει και τουλάχιστον και μισή ώρα. Καλό βράδυ, κύριε. Αλλά θα γράψει εδώ, φιλιαγμένα αδέρφια, λέει τι κάνει. Εντάξει. Το κακό είναι ότι τελειώνει γρήγορα η μπαταρία. Θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώ. Μαλάκα, τι κάνει σπίτι, άντε να σε πάω μετά σιγά σιγά και σπίτι. Ναι. Έχουμε περικλείδε. Όταν το ταυτάκι σου, τι έπαθε ταυτάκι εδώ πέρα. Και εγώ δεν ξέρω και πώ. Τι ξέρω, δερμέ ταυτάκι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μα κουτελάκι, κουτελάκι. Πουτάνε τον Νέι. Παλάρισε. Όταν λέει πουτάνε τον Νέι. Τότε σημαίνει, παιδιά, αρχίζει να επιδράει το ποτό. Όχι, ρε. Αρχίζει να επιδράει το ποτό, κάπως. Καλά. Καλά. Χαιρέτα λίγο το λαό σου, Χοντρουλάκη. Καλησπέρα. 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 Καληνύχτα, παίζω μαλάκα. Χαιρέτα, λες και εσύ κάνεις εισαγωγή, ρε, ότι ξεκινήσαμε. Πες τα αποθέματα σου. Φέρνουσε τον Άγιο και αύριο θα ξυπνήσει με το Σπύρο αγκαλιά. Φαντάζεσαι να σε πάρει σαν αρκουδάκι να σε έχει έτσι ο Σπύρος, σαν αρκουδάκι εσύ. Πάμε για ύπνο, άντε. Άντε, μοσκοτελάκι, άντε. Να σε πάω να σε παραδώσω και στην πανούλα σου. Άντε που βρέχει, έλα, κοξάλ μπαμπά. Χαιρέτα λίγο το λαό σου. Κοξάλ μπαμπά, έλα, καληνύχτα σε όλους, παιδιά. Φιλάκια, παράδειγμα 24. Θα τα πούμε. Τώρα καλοκαίρι λίγο υπολειτουργούμε. Σαν το σώμα μας, πώς λέει. Δεν πρέπει να κάνουμε πολύ γυμναστική σκληρή τώρα. Είναι καλοκαίρι. Ναι. Κατάλαβες. Και με πολύ υδρότας. Υπολειτουργή δεν κάνουμε. Εντάξει, αν και βρέχει, είδατε τώρα. Μόλις άρχισε να βρέχει και κάνει λάνι, πήραμε τα πάνω μας. Έτσι κι εμείς. Αμφίσαμε. Σαν τα λουλούδια που τα ποτίζουν. Κάμε. Φιλάκια, παιδιά. Ευχαριστούμε.